χρειαστούμε λίγο φως, γιατί όσο πάει χαμηλώνει ο φωτισμός. Και δεν είμαι και ιδιαίτερα φωτογενής. Λοιπόν, Αλέκο, σε ευχαριστώ. Ξέρεις, τα τελευταία χρόνια κάθε φορά που κάνεις παρουσίαση στην εκκλησία συμπίπτει μετά να μιλάω εγώ. Δεν ξέρω ούτε εγώ, αλλά κάτι ξέρει ο Κύριος. Οπότε, μάλλον θα πάω στην Ταζανία, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ. Είναι και αυτή μια άλλη προοπτική, γιατί όχι. Η γυναίκα μου είναι πίσω και το ακούει, ελπίζω. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πραγματικά αυτό που υπάρχει σε χαρτάκια, ο Θεός το κάνει πραγματική ζωή. Είναι εντυπωσιακό πως ο οραματισμός αυτός που ξεκίνησε πριν μια σχεδόν δεκαετία, σήμερα μοιάζει να έχει εκτοξευτεί σε μια επόμενη εκατονταετία. Σκέφτομαι ότι αυτά τα τελευταία 10 χρόνια στην Τανζανία είδαμε να συμβαίνουν πράγματα που δεν συνέβησαν στις δικές μας ελληνικές ευαγγελικές εκκλησίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ξεκίνησε μια διακονία, πολλαπλασιάστηκε η διακονία της, γίνεται σχολείο, υπάρχει προοπτική για ένα κέντρο υγείας, ήρθε νερό στην πόλη που δεν υπήρχε νερό και τώρα ετοιμάζεται ολόκληρο το χωριό να πάει στο νερό 3 ώρες μακριά για να έχουν μια κατασκήνωση. Ο Θεός κάνει θαυμαστά πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικό. Και μια μέρα σαν και αυτή, που ιδιαίτερα θέλω να στήσω την προσοχή μας σε εκείνη την μεγάλη καταπληκτική εντολή του Θεού, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και να το πάρω αυτό από τη διάσταση την προσωπική και να το πάω στην πνευματική, νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να μας συντροφεύει καθ' όλη τη διάρκεια του κηρύγματος, αλλά και όσων πρόκειται να ακολουθήσουν μετά. Θα ήθελα να μας προσκαλέσω όλους, όσοι έχουμε μπροστά μας την Αγία Γραφή, να ανοίξουμε σε 2 μέρη του Λόγου του Θεού. Το πρώτο βρίσκεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και είναι λίγα εδάφια που μας δείχνουν την Εκκλησία ως νύφη Χριστού στην πιο όμορφη στιγμή της, όχι όπως εμείς τη βλέπουμε σήμερα, αλλά όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας την δείχνει σε όλη την ομορφιά και τη μεγαλοπρέπειά της. Είναι στο 19ο κεφάλαιο. Είναι το γαμήλιο τραπέζι του Αρνίου. Και έπειτα θα ταξιδέψουμε για λίγο μαζί με τον Παύλο στην εκκλησία της Εφέσου για να δούμε εκεί τι ο Λόγος του Θεού έχει για μας. Το πρώτο μας βιβλικό ανάγνωσμα είναι από το 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Και έπειτα θα πάμε στην αρχή του 4ου κεφαλαίου. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Τότε ακούστηκε μια φωνή από τον θρόνο που έλεγε «Υμνήστε στον Θεό μας όλοι οι δούλοι Του και όσοι Τον σέβεστε μικροί και μεγάλοι». Και άκουσα κάτι σαν φωνή από μεγάλο πλήθος, σαν βουή καταράκτη, σαν κρότο από δυνατές βροντές να λέει «Αλληλούια! Ο Κύριός μας, ο Παντοκράτορας Θεός είναι πια κυρίαρχος του κόσμου. Ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε και ας Τον δοξάσουμε, γιατί έφτασε η ώρα για το γάμο του Αρνίου και η νύφη στολίστηκε. Της δόθηκε για να ντυθεί λινό, καθάριο και λαμπερό. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκαιες πράξεις του λαού του Θεού. Ο άγγελος μου λέει, γράψε, μακάρι όσοι είναι καλεσμένοι στο γαμήλιο τραπέζι του Αρνίου και πρόσθεσε, τούτα τα λόγια είναι από τον Θεό και είναι αληθινά. Τότε εγώ έπεσα μπροστά στα πόδια του για να τον προσκυνήσω. Εκείνος όμως μου είπε, μην το κάνεις αυτό. Εγώ είμαι δούλος σαν εσένα και τους αδελφούς σου που μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού, το Θεό να προσκυνήσεις. Γιατί αυτό που δίνει έμπνευση στους προφήτες είναι ότι μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού. Και ας πάμε λίγο στην προς Εφεσίους επιστολή για να δούμε εκεί τον Απόστολο Παύλο να μιλάει για την Εκκλησία. Κεφάλαιο 4, εδάφια 1 έως 14. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή. Να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον και να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα αποτελείτε όλοι και ένα πνεύμα σας ενώνει όπως και μια είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Ένας Κύριος υπάρχει, μια πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους σας.
Στον καθένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα σύμφωνα με το μέτρο που δορίζει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει η Γραφή, ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του εχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Το ανέβηκε όμως τι άλλο σημαίνει, παρά προς προηγουμένως είχε κατέβει εδώ κάτω στη γη. Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει με την παρουσία του το σύμπαν. Αυτός λοιπόν, σ' άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σ' άλλους του Προφήτη, σ' άλλους του Ευαγγελιστή και σ' άλλους του Ποιμένα και Διδασκάλου για να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Δεν θα είμαστε πια νήπια, δεν θα κλειδωνιζόμαστε και δεν θα πηγαίνουμε πέρα δόθε με τον άνεμο της κάθε διδασκαλίας. Η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη, αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σ' όλα μας αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή ο Χριστός. Να προσευχηθούμε. Πνεύμα Άγιο Θεό, σε παρακαλούμε την ώρα τούτη, εσύ με τον Λόγο σου, θρέψε τις καρδιές μας, ανανέωσε το πνεύμα μας, άλλαξε την οτροπία μας, μάθε μας να γινόμαστε όμοιοι στην καρδιά με σένα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Σήμερα, καθώς ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του κόσμου γιορτάζει την ημέρα της μητέρας, θυμόμαστε αυτό το πρόσωπο το οποίο είναι τόσο καταπληκτικό και τόσο ζεστό στους περισσότερους από εμάς. Ο πατέρας της φιλοσοφίας, ο Αριστοτέλης, έλεγε ότι οι μητέρες αγαπούν τα παιδιά τους πιο πολύ από τους πατεράδες, και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, ότι ο τοκετός είναι οδυνηρός, οπότε αν σε πονά κάτι πρέπει να το αγαπήσεις και πολύ. Και το δεύτερο, αγαπούν τα παιδιά τους γιατί είναι σίγουρες ότι τα παιδιά που γέννησαν είναι δικά τους. Δυστυχώς στην κοινωνία που ζούμε στις μέρες μας έχουμε φτάσει πολλές από τις οικογένειες να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Πριν κάποιο καιρό, για την ακρίβεια, από το περασμένο καλοκαίρι, βρισκόμουν στην Αμερική και γνώρισα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν μια οικογένεια στην οποία ο πατέρας και η μητέρα είχαν τα δικά τους παιδιά, αλλά είχαν μαζί και παιδιά από προηγούμενους γάμους, τα οποία ούτε ο ένας ήταν πατέρας ούτε η άλλη ήταν μητέρα. Το θαυμαστό όμως είναι ότι ήταν οικογένεια Χριστού. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τεράστια και θαυμαστά και να μας καταστήσει πραγματικούς πατέρες και μητέρες πνευματικούς σε ανθρώπους που βρίσκονται τριγύρω μας. Η αλήθεια είναι ότι ως άνθρωποι είμαστε γεννημένοι από τον Πατέρα Θεό, ο οποίος έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και του πατέρα και της μητέρας. Το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα είναι ξεκάθαρο. Εκείνο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ουράνιου πατέρα μας ως τροφού, ως μητέρας δηλαδή που θυλάζει, που προσέχει τον νεογνό. Και στα νεότερα χρόνια, τα χρόνια της Καινής Διαθήκης, από τότε που το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει εδώ πάνω στη γη, ο Χριστός επέτρεψε στα δικά του τα παιδιά να έχουν πνευματικούς πατέρες και μητέρες από την ίδια γενιά τη δική μας, από τη γενιά του Αδάμ. Είναι δώρο μεγάλο πνευματικό, είναι ευλογία, για να χρησιμοποιήσω την εκκλησιαστική ομολογία, θα έλεγα είναι προνόμιο, αν θέλω να μιλήσω πολιτικά, να έχει κανείς πατέρες και μητέρες πνευματικούς ανθρώπους στην ζωή τους. Ο Μαρτίνος Λούθυρος, το οποίο το έτος διανύει ολόκληρο το ευαγγελικό φάσμα και θυμόμαστε τα 500 εκείνα χρόνια από την αρχή της αναμεταρρύθμισης της Εκκλησίας του Χριστού, έλεγε το εξής. Η μητέρα και ο πατέρας είναι απόστολοι, επίσκοποι, ιερείς στα παιδιά τους, γιατί τα παιδιά μέσω αυτών γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του Θεού.
Σκεφτείτε πόσο σημαντική είναι η διαδρομή μας ως γονείς. Θα μου πείτε, εμείς που δεν είμαστε παντρεμένοι και δεν έχουμε παιδιά, ουφ, την γλιτώσαμε. Ούτε επίσκοποι, ούτε ιερείς, ούτε απόστολοι, να κάνουμε ό,τι θέλει ο καθένας. Βλέπετε, ζούμε σε μια εποχή που η ατομικότητα έχει εξειδενικευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρείται προνόμιο πρωταρχικό για τη ζωή ενός ανθρώπου. Μ' άρεσε πολύ μια φράση που είπε ο Αλέκος. Ενός ερωτήματος των παιδιών, θα έχουμε το δικό μας κρεβάτι? Εμείς όχι μόνο έχουμε το δικό μας κρεβάτι, αλλά το θέλουμε με τόσο μήκος, με τόσο πλάτος, τέτοιο στρώμα, αυτό το μαξιλάρι, με εκείνα τα σεντόνια, με εκείνο τον χρωματισμό, σε εκείνη την ιδιαίτερη διαρρύθμιση του σπιτιού, για να έχουμε καλό κάρμα και ζεν για να κοιμηθούμε. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όλα αυτά ξεκινούν από τον ιδιαίτερο ατομικισμό που πολλές φορές ακόμα και εμείς, ιδιαίτερα οι άνθρωποι της Εκκλησίας, προωθούμε. Είναι εντελώς αντίθετος από το πνεύμα της οικογένειας και της εικόνας του πατέρα και της μητέρας που θέλει ο Θεός για την Εκκλησία Του και το Ευαγγέλιο Του. Βλέπετε, ο Χριστός κατέβηκε πάνω στη γη για να καταστήσει νύφη εκλεκτή την Εκκλησία, να την καταστήσει με κατά κάποιο τρόπο διαφορετικό πνευματικό μητέρα πολλών ανθρώπων, όχι με τη στενή έννοια της εκκλησιολογίας της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας, όπου η συμμετοχή στα δρόμενα της Εκκλησίας δίνουν ζωή, αλλά αντίθετα, ένα τόπο όπου μπορεί κανείς να μεγαλώσει, να αισθανθεί σιγουριά, να εξασκήσει τα πνευματικά του χαρίσματα και να δοξάσει με αυτόν τον τρόπο στην τέλεια μορφή του το δώρο της σωτηρίας που ο Χριστός χαρίζει στον άνθρωπο. Πριν μερικά χρόνια, ο νέος Πάπας της Ρώμης έκανε ένα καταπληκτικό κήρυγμα λέγοντας τι σημαίνει να είναι η Εκκλησία του Χριστού μητέρα για τα τέκνα της τα πνευματικά. Και έλεγε ότι ένα από τα κύρια πράγματα που είναι χαρακτηριστικό της Εκκλησίας είναι ότι αποτελεί καταφύγιο σε εκείνον που πονά, σε εκείνον που είναι χαμένος, σε εκείνον που όλοι του έχουν γυρίσει την πλάτη, αλλά εκεί η μητέρα περιμένει το γιο και την κόρη. Ένας εκ των εθνικών μας ποιητών, νομπελίστας, ο Ελίτης, γράφοντας για τις μητέρες, είπε το εξής: «Και ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για 10 ζωές. Και πάλι κάτι θα περισσέψει που το να το ανακράξει σε στιγμή μεγάλου κινδύνου». Την ώρα του μεγαλύτερου πόνου, της καταστροφής, λες: «Αχ, μάνα μου, μανούλα μου, μαμά», φωνάζουν τα παιδιά το πρώτο που τους συμβαίνει. Αυτό το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς κάθε φορά που αισθανόμαστε για την Εκκλησία, την μητέρα μας. Την ώρα του πόνου μας και τη δυστυχία μας πρέπει να είμαστε στη μάνα μας, την Εκκλησία. Και αν εμείς την έχουμε ανάγκη εκεί, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια ανάγκη άλλων ανθρώπων όταν έρχονται με το δικό τους τον πόνο μέσα στην Εκκλησία και να γίνουμε για εκείνους πνευματικοί πατέρες και πνευματικές μητέρες. Η Εκκλησία του Χριστού ανδρώθηκε και μεγάλωσε ακριβώς επειδή υπήρξαν πνευματικοί γονείς για νεότερους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ο πρώτος είπε ότι αν κάποιος έχει το Θεό πατέρα του, τότε έχει η μητέρα του την Εκκλησία. Ήταν ένας επίσκοπος στην περιοχή της Καρχιδόνας. Το όνομά του είναι Κυπριανός. Ήταν ένας άνθρωπος που πριν το πει αυτό, για περίπου 25 χρόνια της ζωής του, ήταν ιδιαίτερα εντεταγμένος στις μαγείες. Θεωρείται ο μεγάλος μάγος της εποχής εκείνης. Είχε σπουδάσει στην Καρθαγένη, και κατόπιν πήγε για να κάνει μεταπτυχιακά στη μαγεία, των ειδώλων εννοείται, στην Αντιόχεια.
Και κάποια στιγμή ένας ιερέας μιας τοπικής εκκλησίας τον πλησίασε και έγινε για εκείνον πνευματικός άνθρωπος. Έγινε πνευματικός πατέρας και μητέρα. Τον άλλαξε με τέτοιο βαθμό, ώστε αυτός ο άνθρωπος, ο πρώην μάγος, ο γνωστός της περιοχής, έγινε ο επίσκοπος, ο οποίος έσωσε την εκκλησία του πνευματικά μέσα από έναν τεράστιο διωγμό, του Δέκιο όπως ονομάζεται, ο οποίος σχεδόν αφάνισε την εκκλησία στη Βόρεια Αφρική. Ο ίδιος μαρτύρησε για την πίστη του στον Χριστό όταν του είπαν «Πες μας απλά πού κρύβονται χριστιανοί και εμείς θα σε ελευθερώσουμε». Τι αλλάζει έναν άνθρωπο, εγωιστή, φύλαυτο, θαυμαστή της δύναμης και της εξουσίας, ώστε να χρησιμοποιήσει κάθε άνομο και παράνομο μέσο της μαύρης μαγείας, των ειδώλων και της πονηρίας, να γίνει ένας δοτικός πατέρας στην Εκκλησία του Χριστού. Τίποτα άλλο. Παραϊθυσία του αρνίου. Παρακείνει την καταπληκτική εικόνα που διαβάζουμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ακούστηκε φωνή από το θρόνο που έλεγε «Ιμνήστε το Θεό μας όλοι οι δούλοι Του και όσοι Τον σέβεστε μικροί και μεγάλοι. Πρωτοφωνάξτε αλληλούια, ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε, ας δοξαστούμε. Έφτασε η ώρα του γάμου του αρνίου». Και όταν στην αναγγελία αυτή ακούστηκαν τα λόγια αυτά, ακούστηκαν και εκείνες οι καταπληκτικές πράξεις. Μακάρι όσοι είναι καλεσμένοι στο γαμήλιο τραπέζι του αρνίου. Γράψτε αυτά τα λόγια. Είναι από τον Θεό. Είναι αληθινά. Εμείς που καλεστήκαμε από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, καλούμαστε να πάρουμε μέσα μέρος σε αυτή την τεράστια γιορτή. Εκεί που ολόκληρο το κοσμικό στερέωμα θα αναγνωρίσει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και το αλληλούια είναι πραγματικό. Και ξέρετε, αν δεν μπορούμε να πιστέψουμε εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούμε να ζήσουμε μια γιορτινή ατμόσφαιρα στην καθημερινότητά μας. Αν δεν μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας μέσα σε εκείνον τον γάμο του αρνίου να γιορτάζει με τον αναστημένο αμνό του Θεού, αν δεν μπορούμε να είμαστε εμείς εκείνοι καλεσμένοι που ψάλουμε αλληλούια στον Θεό, τότε δεν μπορούμε να το πούμε σήμερα. Και αν δεν μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας τότε, να ξέρετε ότι δεν μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας και στην τοπική μας εκκλησία. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα της εκκλησίας του Χριστού τώρα, τον 21ο αιώνα, είναι ότι έχουμε γίνει τόσο ατομικιστές, ώστε η εκκλησία μας έχει γίνει αλακάρτ. Αγαπάμε τη μάνα μας μόνο όταν μας κάνει τα χατήρια, όταν μας δίνει μόνο ό,τι θέλουμε, όταν μας βολεύουν οι ώρες της, όταν είναι διαθέσιμη για μας, όταν εμείς πονάμε και όλες τις άλλες μέρες μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και εκείνη να μας περιμένει. Φτάσαμε οι εκκλησίες μας να είναι μία Κυριακή ώρα μόνο και αυτή κουτσουρεμένη, γιατί λίγο καθυστερούμε, λίγο φεύγουμε πιο αργά. Φτάνει να είναι αρκετό να ακούμε το κήρυγμα από το MP3 ή να το ακούμε live. Πού να σηκώνεσαι από το κρεβάτι, χθες είχες αργήσει. Έχεις μία εκδρομή να πας και η υπόλοιπη εβδομάδα είναι χαμένη. Σήμερα σε μια από τις κυριακάτικες εφημερίδες πήραν συνέντευξη από έναν καθηγητή θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του έλεγαν ποιο νομίζετε είναι το πρόβλημα της διψυχίας των Ελλήνων Ορθοδόξων στην Εκκλησία. Και λέει, κοιτάξτε, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Ως Εκκλησία μιλάμε για την κοινή ζωή, για τον κοινό τρόπο, για την κοινωνία, να έχει κανείς σχέσεις με άλλους. Αλλά δεν ζούμε ανάλογα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει λειτουργία μετά την εκκλησιαστική λειτουργία, και εδώ εννοεί τον τρόπο ζωής. Με άλλα λόγια, ακόμα και εκείνη μία ώρα που ερχόμαστε στη μητέρα μας εκκλησία είναι απλώς για να τη δούμε, να κάνουμε την υποχρέωσή μας και να φύγουμε. Δεν κοινωνούμε ζωή ως πνευματικοί γονείς και αδέλφια μεταξύ μας και με άλλους τις υπόλοιπες ώρες. Μας λέει η επικοινωνία των αδελφών, δεν επιζητούμε
κόσμος στο σπίτι μας, δεν θέλουμε να έχουμε περισσότερες συναναστροφές, λίγο λιγότερο λέμε, ίσως να είναι καλύτερο. Έτσι, να αποζητήσουμε ένας τον άλλον. Και φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε ένας τον άλλον σε κοσμικές εκδηλώσεις, γάμους, αρχικά, βαπτίσεις, αργότερα, κηδείες εν τέλει. Και να λέμε, τι έγινε ρε παιδί μου, χαθήκαμε. Αλλά ήμασταν πάντα χαμένοι. Γιατί και τις μέρες και τις ώρες που είμαστε εδώ, πάλι δεν κοινωνούμε τρόπο ζωής. Βλέπετε εκείνη η καταπληκτική εντολή του Κυρίου, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, σημαίνει σεβάσου αυτό που έκαναν για σένα. Αναγνώρισε την αγάπη τους και τον κόπο τους. Επέστρεψε αυτό που σου έδωσαν με το να τους το αναγνωρίσεις. Πόσα δεν μας έχει δώσει η Εκκλησία. Μας έδωσε την πνευματική μας τροφή, μας έδωσε ανθρώπους να μας κηρύξουν και να μας διδάξουν. Μας έμαθε να κοινωνούμε με τα παιδιά μας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι εκεί την ώρα της δυσκολίας μας. Θα τρέξει κάποιος να μας δει την ώρα που έχουμε ανάγκη μιας προσευχής, ένα τηλέφωνο. Όλα είναι εκεί. Και πώς θα το αποδίδουμε αυτό πίσω. Πόσο χαιρόμαστε για εκείνον τον καταπληκτικό γάμο του Αρνίου με την Εκκλησία του. Πώς το κοσμικό στερέωμα του χθες, του αύριο, γίνεται πραγματικότητα στο σήμερα. Γράφοντας ο Πλάτωνας για το ιδανικό μιας πολιτείας ανθρώπων και εννοούσε την πολιτεία των Αθηνών της εποχής του, έλεγε το εξής. Θα πρέπει ο νόμος της πολιτείας να μάθει τους πολίτες με την πειθό και τον εξαναγκασμό να μεταδίδουν ένα στον άλλον την ωφέλεια που μπορεί καθένας να προσφέρει στο σύνολο. Και να δημιουργεί τέτοιους πολίτες, όχι για να τους αφήνει να πηγαίνουν όπου καθένας θέλει, αλλά για να τους χρησιμοποιεί με στόχο τη συνοχή της πόλης, της εκκλησίας του Δήμου. Γι' αυτό ακριβώς κάνει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μέσα στην εκκλησία. Διαβάζουμε ο Παύλος να μιλάει στην εκκλησία της Εφέσου και να λέει «Σας έχει γεμίσει θαυμάσια χαρίσματα». Και κάθε έναν που βλέπω εδώ σήμερα, και εκείνους που δεν βλέπω σήμερα γιατί βρίσκονται κάπου αλλού, και εκείνοι εν Χριστώ είναι γεμάτη χαρίσματα. Λόγου, διδασκαλίας, αποστολής, θεραπείας, παρηγοριάς και κάθε έναν άλλο. Αλλά αυτά δεν μας τα έδωσε για να γινόμαστε όμορφα παραδείσια πουλιά με τα πλουμιστά μας φτερά και να λένε οι άλλοι «Μπράβο, καλά τα κατάφερες». Ξέρετε, αυτός είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός του άμβωνα. Να τα πει με τέτοιο τρόπο καλό ώστε να πάρει το χειροκρότημα και έπειτα κανείς να μην θυμάται τι είπε. Και το χειρότερο, κανείς να μην έχει αλλάξει σε κάτι. Βλέπετε, ο Παύλος μιλώντας στην εκκλησία στην Έφεσο λέει το εξής. Όλα όσα έχουμε δεν είναι για το πώς θα γίνει καλύτερος ο καθένας από μας, αλλά αντίθετα είναι για την οικοδομή και την κατάρτιση των άλλων. Είναι για το έργο της διακονίας για να οικοδομηθεί το σώμα του Χριστού. Είναι για να γίνουμε όριμοι, να φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Είναι για να σταματήσουμε να πηγαίνουμε δεξιά-αριστερά με το τι λέει η κάθε τηλεόραση και ο κάθε φιλόσοφος της εποχής. Είναι για να σταματήσουμε να μπερδευόμαστε από κάθε ανθρώπινη δολιότητα και κάθε τέχνασμα που μηχανεύεται η απάτη. Αν έχουμε δυσκολία να ξεχωρίσουμε το άσπρο από το μαύρο, το καλό από το κακό, το αγαθό από το πονηρό, είναι γιατί χάσαμε την επαφή μας με τη Μητέρα Εκκλησία. Χάσαμε την επαφή μας να γινόμαστε εμείς πνευματικοί πατέρες και μητέρες. Είναι πολλές φορές που τα παιδιά μου με διορθώνουν λέγοντάς μου «Άλλα είπες χθες, άλλα κάνεις σήμερα». Με διορθώνουν όταν μου λένε ότι εσύ συνέχεια είσαι έτσι, ενώ οι άλλοι είναι αλλιώς. Και κάποτε αυτό είναι προς τιμή μου και κάποτε είναι προς ντροπή μου. Αλλά βλέπετε, αυτή είναι η ανάγκη να είμαστε εκκλησία.
Όχι να συμμετέχουμε στην Εκκλησία. Όχι να ερχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά να είμαστε Εκκλησία. Να είμαστε νύφοι Χριστού. Να είμαστε η εικόνα εκείνη που πνευματικά η κοινωνία να την καλεί κάθε φορά που έχει την ανάγκη της. Ακόμα κι αν είμαστε μόνο το ένα εκατοστό, το ένα τέταρτο αυτής της τέλειας εικόνας που αναφέρει ο Παύλος εδώ στην Έφεσο. Ακόμα και τότε, αυτός ο λόγος που διαβάσαμε του Ελίτη θα γίνει πραγματικός. Ακόμα και ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για 10 ζωές. Φανταστείτε, ακόμα και ένα εκατοστό πνευματικής μητρότητας αρκεί για εκατομμύρια ανθρώπων πάνω στη γη. Ευλογούμε τον Θεό που επέτρεψε την Αυσικά και τον Αλέκο να βρεθούν στην περιοχή εκείνη της Τανζανίας και να γίνουν πνευματικοί πατέρες και μητέρες. Εσάς εδώ, πνευματικούς παππούδες και γιαγιάδες. Γιατί από εδώ έφυγαν στο τελευταίο αυτό κομμάτι της πνευματικής του ζωής. Γιατί εδώ ακόμα κάποιοι προσεύχεστε γι' αυτό. Αλλά αν το κάνουμε για εκείνους, πρέπει να το κάνουμε και για μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι δεν χρειάζεται να πάει τόσο μακριά κανείς στην Τανζανία. Μπορεί να πάει στη διπλανή πολυκατοικία ή στον απέναντι γείτονα. Εκκλησία δεν χρειάζεται να γίνεται μόνο εκεί. Μπορούμε να είμαστε εδώ. Συγγνώμη που γίνομαι προσωπικός στον Αλέκο και την Αυσικά, αλλά αυτό είναι ένα περιστατικό που ήθελα να το πω. Θυμάμαι στα πρώτα χρόνια που βρίσκονταν στην Τανζανία και εγώ ήμουν εδώ Τετάρτη και έκανα το μάθημα της Εκκλησίας. Ήμασταν σε Skype ζωντανά για να παρακολουθούν τη σύναξη της Εκκλησίας. Ομολογώ με εντυπωσιάσατε. Όχι γιατί κήρυτα εγώ εκείνη τη μέρα, αλλά για τη διάθεσή σας να είστε σε επαφή με την Εκκλησία. Εσείς το ζητήσατε. Δεν σας το προσφέραμε εμείς. Έτσι είναι η μαμά. Δεν περιμένει να τη ζητήσεις κάτι. Το έχει ήδη προσφέρει. Ευχαριστούμε τον Θεό Πατέρα μας και Μητέρα μας ως φροντίδα, γιατί μας χάρισε την Εκκλησία Του. Μας κάλεσε να είμαστε μέρος Του. Μας πρίκησε με όλες τις ομορφιές του ουρανού. Μας έχει προετοιμάσει για ένα τεράστιο γαμήλιο γλέντι, όπου εκεί θα γιορτάσουμε όλα τα παιδιά της, την ομορφιά της αιώνιας βασιλείας του Κυρίου μας. Και μέχρι τότε μπορούμε να ζούμε αυτή την ομορφιά στην καθημερινότητά μας, καθώς είμαστε Εκκλησία και καθώς γινόμαστε πνευματικοί μητέρες και πατέρες και σεβόμαστε τον Κύριο και Θεό μας, τιμούμε τους γονείς μας, τους πνευματικούς και τους βιολογικούς, γιατί είναι όλα δώρα από τον Πατέρα Θεό. Αμήν.